η τοποθεσία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ιδυλιακή και ιδανική για ένα καλά κρυμμένο μυστικό, οι ελπίδες των επίδοξων χρυσοθυρών για τον θησαυρό απεδείχθησαν φρούδες. Από νωρίς το πρωί, μετά από αίτημα που κατέθεσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, δύο ηλίοι από τις Μηλιές και την Δίβρη, ξεκίνησε η ανασκαφή πλησίων της περιοχής Πούση στη Δημοτική Ενότητα Φολόης, μετά από πληροφορίες ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν θαμμένες σε βάθος 6 μέτρων χρυσές λίρες. Το γεγονός προκάλεσε το ενδιαφέρον και την περιέργεια των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, όπου και έσπευσαν παρά το τσουχτερό κρύο να παρακολουθήσουν από κοντά τις εργασίες που εκτελούσε μηχάνημα εσκαφής υπό τις οδηγίες ενός εκ των χρυσοθυρών. Οι κάτοικοι στα πηγαδάκια που στήθηκαν περιμένοντας να ξεπροβάλλει ο θησαυρός, αναφέρονταν στις συζητήσεις τους για τις ιστορίες των παλιών περικρυμμένων χρυσών λυρών επί εποχής τουρκοκρατίας. Έχω ακούσει εδώ πέρα ότι υπήρξε πολιτισμός, μπορεί να είσαντε Μικυναίοι, είσαντε οι Τούρκοι. Οι χριστιανοί είχαν έρθει εδώ πέρα και τότε επί Βυζαντίου που υπήρχε φανατισμός, μπορεί να πέραν τα αγάλματα να τα σώσουν. Και είμαι περίεργος να δω τι μπορεί να υπάρχει εδώ πέρα. Δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει. Κάτι να υπάρχει τώρα, εξωγήινο ρομπότ σίγουρα δεν θα υπάρχει. Κάτι θα υπάρχει, κάτι το οποίο θα το έχουν κατασκευάσει κάποιοι άνθρωποι. Και είμαι περίεργος να δω τι μπορεί να υπάρχει. Έχετε ακούσει, έχουν βρει άλλους θησαυρούς εδώ στην περιοχή? Φημολογείται, αλλά με συγκεκριμένα και αυτές αποδείξεις δεν έχω. Αλλά από φήμες δεν μπορεί να είμαι σίγουρος. Έχω ακούσει όμως ότι κάποιοι μπορεί να έχουν βρει. Ίσως λίρες, γιατί οι Τούρκοι πάνω στον πανικό τους λένε πολύ ότι κρύβανε κάποια πράγματα, ειδικά τα χρυσάφια. Αλλά δεν γνωρίζω συγκεκριμένα. Η διαδικασία της ανασκαφής, όπου διήρκεσε 2,5 περίπου ώρες χωρίς κανένα αποτέλεσμα, έγινε υπό την επιτήρηση, όπως ορίζει ο νόμος, των εκπροσώπων των υπεύθυνων υπηρεσιών, της Κτηματικής Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Δασών, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας. Κοιτάξτε, έχει μια αίτηση από την πλευρά κάποιων, έχουν υποδείξει το χώρο εδώ, ότι υπάρχει κάποιος θησαυρός. Υποχρεωθήκαμε να έρθουμε εδώ σαν Επιτροπή να ελέγξουμε το θέμα της εκσκαφής. Μέχρι να λήξει το ωράριο, θα σκάβουμε. Μέχρι τις 2.30. Μέχρι τις 2.30 είναι υποχρεωμένοι οι καταδείκτες να ξαναπαναφέρουν το χώρο στην προτέρα του μορφή. Λοιπόν, αν βρουν κάτι, υποχρεώνεται η πρόεδρος να καλέσει την Τράπεζα Ελλάδος να καταμετρηθεί από την Επιτροπή ό,τι βρεθεί και να πάει στο ταμείο. Περιέλθει στη γνώση σας αν υπάρχουν περιστατικά παράνομης ανασκαφής για θησαυρούς. Ακούγεται πολλές φορές ότι ενώ κάνουν τις αιτήσεις έχουν ήδη σκάψει. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να το βεβαιώσω εγώ. Όχι. Αλλά για τα ταμεία. Για τα ταμεία είναι καλό, σίγουρα. Μακάρι, αυτό είναι, θα ήταν ευχάριστο να βρεθεί κάτι. Αλλά μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπω δεν βρήκαμε τίποτα.